Άρα, είμαστε εδώ στο Άγιον Όρος, πιο συγκεκριμένα σε αυτό το εκκλησάκι της Αναλήψεως. Θα το δείτε πιο μετά, που έχει χτιστεί το 2011. Ήρθαμε εδώ με τους μαθητές γιατί μας είπαν ότι ήταν πρώτον ωραία η θέα, επειδή έχει και το ιερό στοιχείο. Μας επιτρέπει να δούμε και τις άλλες μονές, να δούμε βέβαια και τα όρη που καθορίζουν και χαρακτηρίζουν το όρο πλαίσιο. Και γιατί μας αγγίζει, γιατί συχνά όταν μιλάμε για Άγιον Όρος δεν βλέπουμε τη σχέση του με τη θάλασσα. Ξεχνάμε ότι είναι ένα πόδι μέσα στη θάλασσα. Πολλοί δεν καταλαβαίνουν ότι ουσιαστικά λειτουργεί σαν κάστρο μέσα στη θάλασσα και γι' αυτό προστατεύεται. Και δεν είναι τυχαίο, άμα το δούμε πιο πολιορκητικά, για να προστατεύσουμε το ιερό, η κάθετη θάλασσα είναι μικρά μετέωρα. Και εδώ έχουμε οριζόντιο βουνό. Άρα ήταν μια δυσκολία για αυτούς που ήθελαν να τα πολιορκήσουν, και επειδή εμείς είμαστε και τώρα και στην Εκκλησία Αγίου Στεφάνου που έχουμε μαρτυρήσει από το 1020, σημαίνει ότι για να είσαι χιλιόχρονος σε αυτόν τον τομέα, και τον θρησκευτικό και τον ιερό, πρέπει να έχεις σκεφτεί τις δομές, τις υποδομές και μια υπερδομή που θα σου επιτρέψει να αντέξεις τις επιθέσεις, να αντέξεις τη βαρβαρότητα και να συνεχίσεις να διαδίδεις και να λειτουργήσεις ως φάρος που εκπέμπει φως, επειδή άντεξες. Αυτός που αντέχει μπορεί να διδάξει στους άλλους. Αυτός που δεν αντέχει είναι νεκρός και όχι μόνο δεν διδάσκει, αλλά δεν διαδίδει. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα ωραίο παράδειγμα με την έννοια της ώρας, γιατί είναι στην ώρα του, το οποίο εξελίχθηκε, απέκτησε πάχος χρόνου για να γίνει όμορφο και τώρα έχει βάθος χρόνου και μας επιτρέπει μετά από μια χιλιετία να είμαστε εδώ, ακόμα και μετά, και να βλέπουμε ότι παρόλο που είχαμε και τουρκοκρατία, δεν ξεχάσαμε και συνεχίζουμε τον ρόλο μας, δηλαδή να πιστεύουμε στο παρελθόν και να φτιάχνουμε το μέλλον.